Βρισκόμαστε στα Δολιανά, Ιωαννίνων. Γενέτειρά μου είναι το Κεφαλόβρυσο, περίπου 30 χιλιόμετρα από εδώ, κοντά στη Μεθόρη. Εκείνο που θυμάμαι, που άκουγα από τους γονείς μου, γιατί εγώ γεννήθηκα αρκετά χρόνια μετά το 40, ήταν για όλα αυτά που τραβήξανε στο χωριό μας. Είχαν συγκεντρώσει γύρω στα 40-42 άντρες περίπου, είχαν συγκεντρώσει σε ένα σπίτι που τους κλείσαν και τους κάψανε ζωντανούς. Μέσα σε αυτούς ήταν και ένας θείος μου, αδερφός του πατέρα μου, Γεώργιος Γραμμόζης. Ο πατέρας μου λεγόταν Αθανάσιος. Από ό,τι μου έλεγε ο μπαμπάς μου, γύριζε από τα πρόβατα, ο θείος μου ήταν σε ένα διπλανό χωριό και επειδή είχε μια αναπηρία στο πόδι, του είπα να μην πας στο χωριό, είναι οι Γερμανοί εκεί και σκοτώνουν τώρα και καίνε. Και λέει, όχι, εμένα δεν θα με πειράξουν, θα με σεβαστούν γιατί είμαι ανάπηρος. Τα πόδια μου ήταν, του λείπαν κάποια δάχτυλα. Όμως οι Γερμανοί δεν σεβάστηκαν κάτι τέτοιο και τους κάψανε ζωντανούς. Και το χωριό μου έχει ανακηρυχθεί στα μαρτυρικά χωριά ανήκει. Κάθε Ιούλιο, 10 Ιουλίου, γίνεται εκεί μια επέτειος, γιορτάζεται αυτή η άσχημη επέτειος τέλος πάντων. Και δίνουμε φόρο τιμής σε αυτούς τους καέντες. Επιπλέον να σας προσθέσω το εξής, ότι βρισκόμαστε, όπως ξέρετε, στα Δολιανά. Θυμάμαι ότι στο άγαλμα του Αγίου του Γεναδίου, όπως μένουμε στα Δολιανά, ένα άγαλμα το οποίο υπάρχει και σήμερα, ήταν οι Ιταλοί και είχαν απλώσει τους χάρτες επάνω στα σίδερα του αγάλματος. Και από το Σοδινά, επάνω από τα Άνω Παιδινά, ένας σκοπευτής τότε άφησε και όνομα, Κωστάκης λεγόταν, έριξε μία οβίδα, οπότε ήρθε καρφωτή και τους σκότωσε όλους. Από εκεί άρχισαν να κυνηγάνε το χωριό αυτοί. Τα δε πτώματα των Ιταλών θαύτηκαν πίσω από το νεκροταφείο και έγινε ένα ωραίο νεκροταφείο κάνανε οι Ιταλοί, υποδειγματικό, το οποίο ήταν για αρκετά χρόνια. Μετά τον πόλεμο, ύστερα από 20-30 χρόνια, ήρθαν οι Ιταλοί, το επίσημο κράτος, τους ξέδαψε, πήρε τα κόκαλα, πήρε ό,τι υπήρχαν από τα πτώματα και τα μετέφερε στην Ιταλία. Και έτσι το νεκροταφείο το Ιταλικό ισοπεδώθηκε. Δεν υπάρχει σήμερα. Είχαμε ένα δάσκαλο εδώ, ο οποίος μας έβαζε στη γραμμή, λεγόταν Σταύρος Ακελάριος. Πολλά χρόνια δάσκαλος και όταν ήρθαν οι Ιταλοί μας έβαλε στη γραμμή πιτσιρικάδες να επιδειχθούμε τους Ιταλούς. Και μόλις ήρθαν οι Ιταλοί, μπήκανε μέσα, ο καπετάνιος έβγαλε λόγο ο δάσκαλος, εμείς στη γραμμή όλοι και τους αποκαλούσε τους Ιταλούς για να τους ευχαριστήσει. Τον αποκάλεσε «Σενιόρε Τενέντε», τον αξιωματικό. «Τούτη μαέστρο», δηλαδή εμείς, «εργαζόμεθα δια τον πόθο της Ιταλίας». Ήταν λίγο ψευδός ο δάσκαλος, αλλά υπέροχος άνθρωπος. Οι Ιταλοί το σεβάστηκαν αυτό, μας δέχτηκαν καλά, ήταν καλοπροαίρετοι, δεν έκαναν αυτά που κάνανε οι Γερμανοί και περνούσαμε καλά με τους Ιταλούς.